Συνεχίσουμε την σειρά των μαθημάτων μας, αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα διαβάσουμε τη σελίδα 952, το ΙΕ κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. 15 κεφάλαιο, ΙΕ κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι η Άμπελος η Αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα είναι μη φέρων καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρων καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερων καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αφέ αυτού, εάν δεν μείνει εν τη Άμπελο, ούτε ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η Άμπελο, εσείς τα κλίματα, ομένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν τη δε μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω στο κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσιν αυτό, και ρίπτουσιν εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή, και οι λόγοι μου μείνουσι εν εμήν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε, και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ αγάπησε ο πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Αν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μην εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας αγάπησα. Μεγαλυτέρα αν ταύτης αγάπη δεν έχει μδείς, του να βάλει τί στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σείς είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα οίκουσα παρά του πατρός με φανέρωσα εις εσάς. Σείς δεν εξελέξατε με, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα, για να υπάγετε εσείς και να κάνετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός εν το ονοματί μου να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Εάν ο κόσμος σας μισεί, εξεύρετε ότι εμέ πρώτερον ημών εμίσησεν. Εάν είστε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελε να αγαπά το ειδικόν του. Επειδή όμως δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, δια τούτο σας μισεί ο κόσμος. Ενθυμίστε τον λόγον, τον οποίον εγώ είπα προς εσάς. Δεν είναι δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού. Εάν εμέ δίωξαν και εσάς θέλουσι διώξει. Εάν το λόγο με φύλαξαν και τον ημέτερον θέλουσι φυλάξει. Αλλά ταύτα πάντα θέλουσι κάμει σε εσάς δια το όνομά μου, διότι δεν εξεύρωσι τον πέψαντα εμέ. Εάν δεν ήλθον και ελάλησα προς αυτούς, αμαρτίες δεν ήθελον έχει. Τώρα όμως δεν έχουσιν πρόφασιν περί της αμαρτίας αυτών. Ο μισόν εμέ και τον πατέρα μου μισεί. Εάν δεν έκαμον μεταξύ αυτών τα έργα τα οποία ο δυσάλλος έκαμεν, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει. Αλλά τώρα και είδον και εμίσησαν και εμέ και τον πατέρα μου, αλλά τούτο έγινε για να πληρωθεί ο λόγος σου γεγραμμένος εν το νόμο αυτών, ότι εμίσησαν με δωρεάν. Ο νόμος του Θεού είναι νόμος για τους Ισραηλίτες, έτσι λέει η Γραφή, το ξαναδιαβάζω, αλλά τούτο έγινε για να πληρωθεί ο λόγος σου γεγραμμένος εν το νόμο αυτών. Δηλαδή, των Ισραηλιτών, δηλαδή του λαού του Θεού, δηλαδή του λαού τον οποίον όχι μόνο εξέλεξε ο Θεός, αλλά και δημιούργησε ο Θεός μέσα από την οσφήν του Αβραάμ, του πατρός αυτών και της Σάρας και μέσα από την υπόσχεση που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ ότι εν το σπέρμα σου θα ευλογηθώσει πάντα τα έθνη. Και μάλιστα με θόρκου επιβεβαίωσε το σπέρμα του Αβραάμ, δηλαδή τους ιούς του Αβραάμ, δηλαδή τους ιούς της πίστεως, τα παιδιά της πίστεως στο Θεό, ότι εν το σπέρματι του Αβραάμ θα ευλογηθούν τα έθνη και δεν μιλάει για τα σπέρματα τα πολλά του Αβραάμ, μας διερμηνεύει ο Λόγος του Θεού, αλλά για το σπέρμα που δεν είναι άλλος από τον Χριστό. Μέσα από τον Χριστό λοιπόν θα ευλογηθούν τα έθνη και μέσα από τον Χριστό θα έλθει η εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού, της επιβεβαιωμένης με θόρκου του ιδίου του Θεού,
ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Αυτή λοιπόν η υπόσχεση, η οποία προήλθε από τον Θεό προς τον Αβραάμ πριν δοθεί ο νόμος και αφορά κατεξοχήν εμάς, ποιους δηλαδή εμάς, το σπέρμα του σπέρματος του Αβραάμ, τον καρπό του πόνου της ψυχής του Χριστού. Σε εμάς λοιπόν ισχύει αυτό που είπε και ορκίστηκε ο Θεός, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Με ό,τι αυτό εννοεί και κρύβει μέσα του και κρύβει πάρα πολλά πράγματα και μπορούμε αν προσευχηθούμε να μας το φανερώσει ο Θεός και να μας επεκτείνει όλα αυτά τα οποία στην πραγματικότητα είναι πεσχημένα από το Θεό μέσα από το Λόγο Του προς τον Αβραάμ και δια του Αβραάμ προς το σπέρμα του Αβραάμ και δια του σπέρματος του Αβραάμ στον κάθε έναν από εμάς. Όλα αυτά όμως με μία προϋπόθεση. Με μία προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση είναι αυτό που τώρα διαβάσαμε και που έχει και κρύβει όλες τις υποσχέσεις που ο Θεός έδωσε τότε στον Αβραάμ και δια του σπέρματος του Αβραάμ έφτασαν σε εμάς. Ποια είναι αυτή η προϋπόθεση μέσα από την οποία έρχονται όλες οι υποσχέσεις του Θεού οι επιβεβαιωμένες με θόρκον στον κάθε έναν από εμάς είναι «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και εσείς τα κλίματα». Να λοιπόν τώρα ο καινούριος λαός του Θεού. Θυμάστε ότι ο Θεός έχει πει στον Ισαΐα τον προφήτη ή μάλλον με τον Ισαΐα τον προφήτη δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός ότι εφύτευσε έναν αμπελώνα πάνω σε ένα λόφο παχύτατο, εφύτευσε μέσα τα πιο εκλεκτά κλίματα, περιποιήθηκε πλήρως τον αμπελώνα και όταν ολοκλήρωσε το έργο του Θεός με τον αμπελώνα, περίμενε καρπό. Αλλά στάφυλλα, αφού ήταν αμπελώνας, αλλά ο αμπελώνας αυτός έκανε αγριοστάφυλλα. Και έτσι ρώτησε, αναρωτήθηκε ο Θεός, τι θα κάνω στον αμπελώνα μου, και η απάντηση είναι θα τον εγκαταλείψω, δεν θα τον περιποιηθώ, θα βγάλει αγκάθια και τριβόλια, θα ερημωθεί και θα εξαφανιστεί. Και όπως το είπε τότε, έτσι το λέει και τώρα, αλλά εκείνο που έχει σημασία για μας σήμερα είναι ότι ο Θεός δημιουργεί αμπελώνα, μπορεί να τον καλλιεργεί και να τον αυξάνει, αλλά μπορεί και να τον εγκαταλείψει και να ερημωθεί. Και ο αμπελώνας δεν ήταν άλλος από το λαό του Θεού τότε, το λαό Ισραήλ, και τα εκλεκτά κλίματα δεν ήταν άλλοι από την φυλή του Ιούδα, που με τόσο φροντίδα, έχνια και μεγάλη ευλογία, ο Θεός μερίμνησε για το λαό Ισραήλ, ιδιαίτερα δε για τον Ιούδα, καθώς στον Ιούδα έδωσε και το βασιλιά, Δαβίδ, δια του οποίου και με τον οποίον δημιούργησε επί της γης τη Βασιλεία του Θεός πάνω στην οποία θα βασιλεύσει ο Ιησούς Χριστός. Τώρα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη πάλι για αμπελώνα μιλάει. Αλλά έναν τελείως διαφορετικό αμπελώνα που δεν είναι πλέον ανθρώπινος αλλά είναι ουράνιος. Καθώς το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Εγώ λοιπόν λέει ο Ιησούς Χριστός και είναι ο μόνος που μπορεί να το πει είμαι η άμπελος, αυτή τη φορά όμως η αληθινή, που σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι άμπελοι και άλλα μπέλια, το οποίο όμως δεν είναι αληθινά. Το αληθινό αμπέλι είναι αυτό που είναι ο Χριστός. Αυτό είναι το αληθινό αμπέλι. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό η Εκκλησία να έχει την παρουσία του Χριστού. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να λέμε είμαστε εκκλησία, είναι εκκλησία και η άλλη είναι εκκλησία και η άλλη είναι εκκλησία. Αλλά αν στραφούμε στον εαυτό μας όπως πρέπει και να αναρωτηθούμε πρώτον, είμαστε εκκλησία του Χριστού. Και δεύτερον,
Είμαι εγώ μέλος του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία του Χριστού? Εάν είμαστε και αν είμαι, τότε και δεν θα ερημωθούμε και δεν θα αφαιθούμε στην τύχη μας, αλλά αντιθέτως θα μας περιποιείται και θα μας φροντίζει ο Γεωργός της Αμπέλου, που είναι ο παντοδύναμος Θεός. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Γιατί εάν είμαστε Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή σώμα του Χριστού, δηλαδή οίκος του Θεού του Ζώντος, τότε είμαστε και στήλος και δρέωμα της αληθείας και τότε είμαστε χρήσιμοι στο Θεό για να εργάζεται το έργο του Πατέρα του, που είναι να πιστεύουν στο Χριστό και να σώζονται οι άνθρωποι. Το χαρακτηριστικό, όπως θα δούμε παρακάτω, το κύριο χαρακτηριστικό του να είναι η Εκκλησία μας η άμπελος η αληθινή, είναι να φέρει καρπό πρώτον, δεύτερον να φέρει περισσότερο καρπό, τρίτον να φέρει άφθονο καρπό και τέταρτον ο καρπός να μένει. Όπως θα δούμε σήμερα, αυτή είναι η βάση της Εκκλησίας. Και δεν έχει, και έχει απόλυτη σχέση με τα σταφύλια και τα αγριοστάφυλλα. Ο Θεός θέλει λοιπόν και μάλιστα μεριμνά και φροντίζει γι' αυτό. Η Εκκλησία και τα μέλη του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός και δύναμης ο Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο, να φέρνει καρπό, τα μέλη να φέρνουμε καρπό, στην πορεία να φέρνουμε περισσότερο καρπό, στην πορεία να φέρνουμε άφθονο καρπό και εν τέλει ο καρπός μας να μένει. Αυτό αποτελεί και την απόδειξη ότι είμαστε η άμπελος η αληθινή, το σώμα του Χριστού. Είμαστε ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Για την Εκκλησία, την τοπική μας, μεν, γιατί μπορεί αυτή η τοπική Εκκλησία να μην είναι, η διπλανή ίδια τοπική Εκκλησία να είναι. Και η διαφορετική Εκκλησία να είναι. Και εμείς να μην είμαστε. Αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και για τον καθέναν από εμάς. Εσύ να είσαι ένα κλίμα το οποίο φροντίζει ο Γεωργός και εγώ να μην είμαι. Αυτά τα δύο κλίματα μέσα στο ίδιο το αμπέλι έχουν διαφορετικό μέλλον. Το ένα κλίμα θα το καθαρίζει ο πατέρας, θα φέρνει καρπό, θα φέρνει περισσότερο καρπό, θα φέρνει άφθονο καρπό και ο καρπός του θα μένει και η ευλογία του Θεού θα είναι πάνω του. Το άλλο κλίμα θα φέρνει καρπό, λιγότερο καρπό, καθόλου καρπό, ξηραίνεται και ρίχνεται στη φωτιά. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί καθώς ο Θεός έχει προσδιορίσει να είμαστε οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έχει προσδιορίσει να διαχειριζόμαστε, να διοικούμε, τουλάχιστον στο προσωπικό μας, το οικογενειακό μας, το εκκλησιαστικό μας περιβάλλον, την πολυειδή χάρη του Θεού, με αποτελέσματα καλά, με καρποφορία μεγάλη. Και επειδή επίσης ο Θεός έχει προσδιορίσει τον κάθε έναν από εμάς να είμαστε οικονόμοι, διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού, δηλαδή μας εμπιστεύεται ο Θεός να διαχειριζόμαστε εμείς, ο κάθε ένας ξεχωριστά, ξαναλέω σαν άτομα, σαν οικογένεια με την ευθύνη του Πατέρα και σαν Εκκλησία, να διαχειριζόμαστε σωστά και την πολυειδή χάρη του Θεού και τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ώστε να φέρνουμε καρπό πολύ
και ο καρπός μας εν τέλει να μένει. Ας δούμε λοιπόν τους κανόνες της καλής οικονομίας, της καλής διαχείρισης, της καλής διοίκησης, της καλής επιστήμης κυβερνήσεως, που αυτό είναι, μέσα από το Λόγο του Θεού, τώρα πια απολύτως στα πνευματικά, με αποτέλεσμα καρποφορία καλή, περισσότερη, άφθονη και να μένει. Ο Κύριος μας λοιπόν, με μεγάλη λεπτομέρεια και υπομονή δια Πνεύματος Αγίου, μας πληροφορεί. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, που σημαίνει ότι υπάρχουν και ψεύτικες άμπελοι και ψεύτικα αμπέλια. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση απαραίτητη. Άλλοι λένε ότι άμπελος είναι ο αμπελώνας, άλλοι λένε ότι ο άμπελος, η άμπελος είναι ένα κλίμα. Και τα κλίματα είναι στην πρώτη περίπτωση το κάθε κλίμα μέσα στον αμπελώνα, στη δεύτερη περίπτωση η κάθε βέργα στην άμπελο. Ό,τι και να είναι, δεν μας αλλοιώνει το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Ό,τι θέλεις αποδέξου. Ό,τι πούμε έχει εφαρμογή και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση. Εγώ πιστεύω, χωρίς να θέλω να σας επιβάλλω, την άποψή μου λέω, εγώ πιστεύω ότι μιλάει για αμπελώνα, όπως στην Παλαιά Διαθήκη μιλούσε για αμπελώνα. Και τα κλίματα είναι αυτά τα οποία είναι φυτευμένα μέσα στον αμπελώνα. Αλλά και διαφορετικά να είναι, ξαναλέω, το μήνυμα είναι πάλι το ίδιο και κλείνει η παρένθεση. Εγώ λοιπόν είμαι η άμπελος, η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Μέσα σε αυτή την άμπελο υπάρχουν κλίματα που φέρνουν καρπό και κλίματα που δεν φέρνουν καρπό. Ο ίδιος τα έχει φυτέψει. Θυμάμαι και μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό αυτό. Όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου είχε αμπέλια και εγώ ήμουνα και δούλευα στα αμπέλια. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στα χωράφια του πατέρα μου. Μέχρι τα 15 μου χρόνια περίπου. 16, 17, κάπου εκεί. Λοιπόν, μπαίναμε μέσα στο αμπέλι και βλέπαμε αμπέλια, δηλαδή κλίματα, που ήταν γεμάτα φύλλα. Και υπήρχαν άλλα κλίματα, τα οποία ήταν μικρά. Και εγώ καμάρωνα τα μεγάλα. Και ο πατέρας μου έλεγε, αυτό δεν θα κάνει καρπό. Το βλέπεις, έχει πολύ θωριά. Θωριά, πολύ θωριά. Όταν έχει πολύ θωριά, καρπό δεν κάνει. Ενώ αυτό το κλίμα που το βλέπα εγώ περαπεταμένο, έλεγε να δεις κάτι κλίμα, κάτι σταφύλια που θα κάνει. Και όπως το έλεγε, έτσι γινότανε. Δηλαδή, τι θέλω να πω αυτό. Ότι η θωριά, δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο, δοξάζει, προσεύχεται, προφητεύει, κηρύττει, υπηρετεί, προσφέρει, αλλά δεν κάνει σταφύλια. Και βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι μικρούλης, ταπεινός, και όταν έρχεται ο καιρός της καρποφορίας είναι γεμάτος σταφύλια. Άρα τι θέλω να πω με αυτό. Ότι υπάρχουν μέσα στα αμπέλια σταφύλια που κάνουν καρπό και σταφύλια που δεν κάνουν καρπό. Και ο μόνος που τα ξέρει είναι ο Γεωργός. Το κλίμα που δεν φέρνει καρπό έχει μία συνέχεια και ένα μέλλον. Ο Γεωργός το κόβει, το πετάει και ξέρετε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Το ξύλο από το κλίμα είναι τελείως άχρηστο. Άμα το αφήσει γίνεται δέντρο, κλιματαριά μεγάλη. Αλλά το ξύλο του δεν κάνει για τίποτα. Για το μόνο που είναι χρήσιμο το κλίμα είναι το σταφύλι που κάνει. Αλλιώς είναι τελείως άχρηστο. Τα άλλα δέντρα κάνουν ξυλία, κάτι, σε κάτι χρησιμεύουν. Το κλίμα δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Μόνο για φωτιά. Και φωτιά κακή, δεν μπαίνει στο τζάκι, γιατί καίγεται γρήγορα και χάνεται. Δηλαδή το μόνο μέλλον που έχει είναι να κατακαεί γρήγορα και να τελειώνουμε. Για προσάναμα κάνει το ξύλο του κλίματος. Ξέρετε αδερφοί, αυτό που θα ακούσουμε σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί μέσα από αυτό το λόγο εξαρτάται το δικό μου και το δικό σου μέλλον. Το οποίο δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, γιατί είναι στα χέρια του Θεού, δεν είναι στα χέρια μας, ούτε στα χέρια κανενός ανθρώπου. Εάν το κλίμα δεν φέρει καρπό, και δεν λέει δεν φέρει μια φορά, δεν φέρει συνεχόμενα,
Το δοκιμάζεις μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, μετά λες να άκρηστο, κόφτο. Δεν φέρει καρπό, το εκόπτει ο Γιώργος. Το κλίμα όμως που φέρνει καρπό, έστω και λίγο, απολαμβάνει την περιποίηση του Γεωργού. Τι κάνει? Το καθαρίζει. Γιατί ξέρει ότι όταν θα το καθαρίσει, θα φέρει πλειότερον καρπό. Και ποιο είναι το καθάρισμα? Πρώτον είναι το κλάδεμα. Τα κλίματα στα μπέλια πρέπει εξάπαντος να κλαδεύονται κάθε χρόνο. Εάν δεν κλαδευτούνε, αγριεύει το αμπέλι, μου λέει ο πατέρας μου, και έχει δίκιο. Γιατί ρε πατέρα, πέρσι το κλαδέψαμε? Εγώ πιτσιρικάς όλο ερωτήσει ήμουνα. Παιδί μου, αν το αμπέλι δεν το κλαδεύεις, αγριεύει. Και τι σημαίνει αγριεύει? Κάνει πολλά κλίματα, δεν κάνει καρπό και δεν σε αφήνει και να περάσεις. Μπορείς να περάσεις, μπερδεύεσαι στις κλιματσίδες. Για να μπορέσει να φέρει καλό καρπό, πρέπει να καθαρίζεται το κλίμα. Που σημαίνει ότι εάν είμαι κλίμα καλό και έχω φέρει λίγο καρπό, είναι ανάγκη να πηγαίνω στον πατέρα μου, το Γεωργό, να με καθαρίζει. Δηλαδή να μετανοώ, να εξομολογούμε τα λάθη μου, τις αμαρτίες μου. Και ο πατέρας μου ουράνιος με το αίμα του Χριστού να τις αφαιρεί και να ξαναγίνουμε πάντα και πάλι καλό κλίμα. Υπάρχει περίοδος που το κλίμα φαίνεται ξερό. Λες, ξεράθηκε αυτό? Δεν ξεράθηκε. Προσώρας φαίνεται ξερό. Γι' αυτό υπάρχουν μέσα στη ζωή του χριστιανού περίοδοι μεγάλης καρποφορίας και περίοδοι ξηρασίας. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η ξηρασία τι είναι? Είναι πρώτον καθαρισμός και δεύτερον ανανέωσης. Ακούω πολλές φορές, αλλά και εγώ το έχω δει. Περνάει καιρός και δεν μου μιλάει ο Θεός. Λέω, καλά με ξέχασες Κύριε. Προσεύχομαι και δεν μου απαντάει ο Θεός. Καλά Κύριε, δεν είσαι μαζί μου. Τουλάχιστον, στην αρχή τουλάχιστον ήταν νέοι χριστιανοί, το λένε αυτό. Πόσο καιρό έχεις να μου μιλήσεις, πόσο καιρό έχεις να με επισκεφθείς, πόσο καιρό έχεις να μου απαντήσεις? Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Τότε τι θα κάνεις? Τότε δοκιμάζεται η καρδιά μας. Τότε πρέπει να φανούμε δόκιμοι. Γιατί? Γιατί για να ανθίσει το κλίμα πρέπει να έρθει η άνοιξη. Ο ήλιος της δικαιοσύνης να ανατείλει. Δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, του ελεούντος Θεού. Δεν μπορεί να πάρεις ένα κλίμα το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, το Γενάρη, να το ποτίζεις, να το φτιάχνεις για να ανθίσει και να καρποφορήσει. Δεν πρόκειται. Και ο Γεωργός μακροθυμεί μέχρι να περάσει ο χειμώνας και να ακουστεί της τριγώνος το κελάιδημα, η φωνή της τριγώνος, για να αρχίσει το κλίμα και πάλι να ζωντανεύει. Εάν λοιπόν είμαστε σε μία περίοδο ξηρασίας, να χαιρόμαστε, γιατί σύντομα έρχεται η περίοδος της ανθοφορίας και της καρποφορίας. Το κλίμα λοιπόν που φέρνει καρπό έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Το φροντίζει ο πατέρας, το καθαρίζει ο πατέρας για να φέρει, όπως είπαμε, πλειότερον καρπών, που είναι και το ζητούμενο το δεύτερο. Και ο Κύριος μας εξηγεί. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Και είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ο άνθρωπος δεν θέλει ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Για να είναι αμπέλι αληθινό και για να έχει κλίματα καρποφορούντα, πρέπει να υπάρχει ο λόγος του Χριστού. Δηλαδή πρέπει να κηρύτεται ο λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι δυνατό να καρποφορήσει το αμπέλι και τα κλίματα εάν
κηρύττονται φιλοσοφίες ανθρώπινες, θεολογίες ανθρώπινες, γνώσεις και επιστήμες ανθρώπινες. Δεν γίνεται τίποτα εδώ. Μάλιστα, θυμάμαι μια φορά, αναρωτιόμουν ποια είναι η αιτία της καρποφορίας μιας εκκλησίας από την λιγότερη συμμιδαμινήση καθόλου καρποφορίας μιας άλλης εκκλησίας. Θυμάμαι φανέρος ο Θεός, ένα κτίριο τετραόροφο, άσπρο, ψηλό, όμορφο, λαμπρό. Και το θαύμασα και καταλάβαινα ότι είναι κάτι το χριστιανικό, σαν οίκος Θεού. Σαν εκκλησίες, σαν... Πάντως ήξερα ότι ήταν Θεού κτίριο. Και εκεί που το κοίταζα και το θαύμαζα, γιατί ήταν πανέμορφο, με βεράντες μεγάλες γύρω-γύρω, κάτασπρο, στρέφω το βλέμμα μου στον ουρανό και βλέπω να έρχονται αναρρύθμιτα περιστέρια κάτασπρα. Πλησιάζει μήνος, μήνος, και πηγαίνουν όλα μαζί όπως πάνε τα περιστέρια. Πλησιάζουνε, πλησιάζουνε, πλησιάζουνε και λέω πάνε όλα σε αυτό το κτίριο. Και πράγματι κατευθύνθηκαν όλα σε αυτό το κτίριο, αλλά με έκπληξη είδα ότι όλα πήγαν στον τρίτο όροφο. Κανένα δεν πήγε στον πρώτο, στο δεύτερο ή στον τέταρτο. Και αναρωτήθηκα γιατί. Γιατί όλα αυτά πήγανε στον τρίτο όροφο. Και βρίσκομαι, δεν ανέβηκα, ανέβηκα αλλά δεν ανέβηκα, και βρίσκομαι στον πρώτο όροφο. Κοιτάω τον μπαλκόνι, ήταν ολόβρωμο. Είχε σκουπίδια, είχε μαζεμένα σκουπίδια, είχε πράγματα άχρηστα, δηλαδή πράγματα τα οποία κάποιος τα είχε μαζέψει αλλά δεν χρειαζόντουσαν. Ήταν ένα σκουπιδαριό. Έβλεπες ντενεκέ του πλησίματος άχρηστο, ντενεκέ που σφουγγαρίζει γυναίκα μου, ξέρω εγώ. Τέτοιες σκούπες, έβλεπες κάτι ρόδες, έβλεπες κάτι εργαλεία, ένα σκουπιδαριό. Χρήσιμα αλλά άχρηστα και βρώμικα. Και είπα, είναι βρωμιά εδώ, ακαταστασία. Άρα γι' αυτό δεν ήρθανε τα περιστέρια. Και πάω στο δεύτερο όροφο. Αυτός ήταν πολύ πιο καθαρός, αλλά και πάλι δεν ήταν καθαρός ο όροφος αυτός. Πάλι είχε ακαταστασία, αλλά πολύ, σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και μετά ενώ πήγαινα στον τρίτο, βρέθηκα στον τέταρτο. Στο τέταρτο ήταν πεντακάθαρα. Έλαμπαν όλα. Τέτοια καθαριότητα που τη γυναίκα μου δεν κάνει. Η θαυμαστή καθαριότητα. Και δεν είχε ούτε ένα περιστέρι. Και λέω, άρα ούτε η καθαριότητα είναι το κριτήριο. Πώς και δεν ήρθε εδώ κανένα περιστέρι. Και μετά βρίσκομαι στον τρίτο. Στον τρίτο ήταν καθαρά. Αλλά το χαρακτηριστικό του ήταν ότι είχε ψίχουλα, ψωμιά πολλά. Ψωμιά, γύρω-γύρω ψωμιά. Πήγαινε ψωμιά από εδώ, ψωμιά από εκεί, ψωμιά από εδώ. Και κατάλαβα, αδερφοί, ότι εάν δεν υπάρχει λόγος Θεού με διακονία από το Πνεύμα το Άγιο, καρπός και καρπός περισσότερος και καρπός άφθονος, και ο καρπός να μένει, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Το πρώτο λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων εγώ ελάλησα προς εσάς. Εάν εγώ δεν λαλούσα προς εσάς, εσείς δεν θα ήσασταν καθαροί. Και αν δεν ήσασταν καθαροί, ο πατέρας μου ο Ουράνιος δεν θα σας έδινε καρποφορία. Γιατί το κλίμα το οποίο κάνει καρπό, ο πατέρας μου το καθαρίζει για να φέρει πλειότερων καρπών. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο για όλους μας, για την Εκκλησία, για το σπίτι μας, για την προσωπική μας ζωή, να μας καθαρίζει ο Λόγος του Χριστού. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Η πίστης με την οποία σωζόμεθα κατά χάριν και τούτο Θεού το δώρον, έρχεται δια της ακοής, και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Και τι σημαίνει
σωζόμαστε κατά χάριν δια της πίστεως. Καθαριζόμαστε κατά χάριν από τις αμαρτίες μας. Και έτσι όσο ακούγεται ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, όσο μας μιλάει ο Χριστός, τόσο ο καθαρισμός μας είναι περισσότερος και τόσο η καρποφορία μας περισσότερη. Βέβαια, ο Ιησούς Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι απαραίτητο μέσα στην Εκκλησία να κηρύττει. Αλλά και στην οικογένειά μας και στην προσωπική ζωή είναι απαραίτητο ο Ιησούς Χριστός να μας μιλάει. Γιατί αυτός είναι ο διδάσκαλός μας, αυτός είναι ο καθηγητής μας, όπως θα δούμε αυτός είναι ο φίλος μας. Και πού θα μας μιλάει? Όταν πηγαίνουμε να τον συναντήσουμε. Στο τέλος θα διαβάσουμε να λέει ο Χριστός: «Δεν σας λέγω πλέον δούλους, αλλά φίλους μου, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, εγώ ο Χριστός σας τα λέω». Άρα λοιπόν είναι δύο οι βασικοί τρόποι. Ο ένας είναι ο εκκλησιασμός μας, όπου μας μιλάει ο Χριστός με τις διακονίες Του, και το άλλο είναι το ταμείο μας, όπου μας μιλάει ο Χριστός με το Πνεύμα Του το Άγιο. Με αποτέλεσμα, με τα λόγια του Χριστού να καθαριζόμαστε και να μπορούμε να φέρνουμε καρπό, και ο καρπός μας να είναι όλος και πιο, όλο και πιο πολύς. Δεύτερον, συνεχίζει ο Χριστός: «Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δε δύναται να φέρει καρπόν από μόνο του, εάν δε μείνει εν τη αμπέλο, ούτω και εσείς εάν δε μείνετε εν εμή». Το δεύτερο λοιπόν το οποίο θέλει ο Χριστός, που θα δούμε τα αποτελέσματα του δεύτερου, του πρώτου ήταν να ακούμε το λόγο του μέσα σε εκκλησία που κηρύττει ο Χριστός, και μέσα στο ταμείο μας που μας μιλάει ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Το δεύτερο είναι «μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν». Δεν είναι απλό να μένεις μέσα στο Χριστό και ο Χριστός μέσα σου. Και το ερώτημα είναι πώς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί άλλο πιστεύω και φαντάζομαι ότι μένω στο Χριστό και ο Χριστός μένει μέσα μου, και άλλο με βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού περί του Λόγου το αληθές. Και ο Λόγος του Θεού λέγει, ο Ιησούς Χριστός λέγει: «Όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, αυτός μένει μέσα μου και εγώ μένω μέσα σε αυτόν». Και τούτο πάλι συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία, που είναι η παρουσία του Χριστού, που είναι η άμπελος η αληθινή. Δηλαδή, εάν δεν τρώγω το σώμα του Χριστού κάθε Κυριακή και δεν πίνω το αίμα του Χριστού κάθε Κυριακή, δεν μένει ο Χριστός μέσα μου? Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Εγώ ξέρω αλλιώς να σου το πω. Εάν μένεις στην Εκκλησία του Χριστού και τρως το σώμα Του κάθε Κυριακή και πίνεις το αίμα Του, το βέβαιο είναι ότι εσύ θα μένεις μέσα στο Χριστό και ο Χριστός θα μένει μέσα σου, αρκεί βέβαια να κάνεις τούτο αξίως, δηλαδή προς ευλογία, και όχι αναξίως προς κατάκριση. Άρα λοιπόν, στην άμπελο την αληθινή υπάρχει η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, που δεν ισχυρίζονται και δεν διδάσκεται ότι αυτά αποτελούν σύμβολα. Άρα λοιπόν, όταν σε μια εκκλησία, ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω αυτό, δεν έχω στο μυαλό μου άλλους ανθρώπους, αλλά στο μυαλό μου έχω εσάς και μένα. Αν σε μια εκκλησία, πρώτον, δεν κηρύτεται, άρα δεν πιστεύετε ότι αυτό το ψωμί που όταν προσευχόμαστε το ευλογούμε σε άρτον, σε σώμα Χριστού, και αυτό το κρασί που όταν προσευχόμαστε το ευλογούμε κατά το λόγο του Κυρίου και επί το λόγο του Κυρίου σε αίμα Χριστού, αν μια εκκλησία λοιπόν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και οι πιστοί
ο κάθε ένας ξεχωριστά. Αξίως και προσευλογία δηλαδή, μετανοημένος. Αφού έχει εξομολογηθεί προηγούμενα, αφού έχει συγχωρήσει απαραίτητος όλους τους αδελφούς του που έχουν φταίξει σε αυτόν, ώστε ο πατέρας να συγχωρήσει τις αμαρτίες του. Τις πολλές, να το πω αλλιώς, τις αμαρτίες μας, τις πολλές, και πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού, τότε ισχύει η δεύτερη προτροπή, εντολή του Ιησού Χριστού που λέγει «Μείνετε εν εμή και εγώ εν ημίν», γιατί όπως το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από μόνο του αν δεν μείνει στην άμπελο, ούτω και εσείς αν δεν μείνετε στην άμπελο την αληθινή, δεν μπορείτε να φέρετε καρπό. Εάν λοιπόν μένουμε στην άμπελο την αληθινή, συνεχίζει ο Κύριος, «Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο μένων εν εμή και εγώ εν αυτό, αυτός φέρει καρπών άφθονων». Καρπών, καρπών πλειότερων και καρπών άφθονων. Ποιος φέρνει λοιπόν καρπών άφθονων? Πού είναι η προϋπόθεση ο πατέρας να συνεχίζει να φροντίζει? Γιατί αυτό είναι ένας κύκλος, όχι φαύλος, ευλογημένος κύκλος. Φέρνεις καρπών πολλήν, μένεις στον Χριστό, φέρνεις περισσότερο και άφθονον, έρχεται ο Θεός και βλέπει ότι φέρνεις πολύ, σε καθαρίζει για να φέρνεις πλειότερο. Φέρνεις πλειότερο, μένεις στον Χριστό και φέρνεις ακόμη πιο πολύ. Και είναι ένας κύκλος ευλογίας. Εάν κάποιος όμως δεν μένει σε μένα, ρίπτεται στην άμπελο την αληθινή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα, ξηραίνεται, συνάγουσαν αυτά και τα ρίπτουν στο πυρ και καίονται. Εάν σπάσει αυτός ο κύκλος της ευλογίας, που θα το ξαναπώ, τότε τελειώνει η ζωή του κλίματος. Δεν φέρνει καρπό, κόβεται, έξω ρίπτεται, ξεραίνεται και πάει για τη φωτιά. Και θα επαναλάβω έστω και κάθε υπερβολή τον κύκλο της ευλογίας για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που η ευλογία θα είναι πιο μεγάλη. Εάν κάποιο κλίμα δεν φέρνει καρπό από μόνο του, κόπτεται. Αν φέρνει λίγο καρπό, ο πατέρας το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό. Ο Ιησούς Χριστός του μιλάει και ο λόγος του το καθαρίζει ακόμη περισσότερο. Και καθώς το καθαρίζει ακόμη περισσότερο, φέρνει πιο πολύ καρπό. Και αν μένει μέσα στο Χριστό και ο Χριστός μέσα του, συμμετέχοντας κάθε Κυριακή, γιατί κάθε Κυριακή? Γιατί το αποκαλεί ο Λόγος του Θεού Κυριακών δείπνων. Και Κυριακός δείπνος είναι ο δείπνος του Κυρίου. Ή αλλιώς ο δείπνος που λαμβάνει χώρα την Κυριακή ημέρα. Όπως λέει στην Αποκάλυψη το πρώτο κεφάλαιο, εν τη Κυριακή ημέρα. Όποιος λοιπόν συμμετέχει κάθε Κυριακή, όχι έρχεται και λέει σήμερα δεν θα πάρω και δεν πειράζει, πειράζει και καίει. Να φροντίζουμε έγκαιρα να τακτοποιούμεθα για να συμμετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού που ο Θεός έκαμε χάρη και προσφέρεται σε μας κάθε Κυριακή. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε, να μετανοούμε, να εξομολογούμε, θα να συγχωρούμε τις αμαρτίες. Μη τυχόν και η ευλογία γίνει κατάρα σε μας. Και πώς θα γίνει κατάρα? Γιατί θα παίρνουμε όχι προς ευλογία, αλλά προς κατάκριση. Εάν δεν δοκιμάζουμε τον εαυτό μας να δούμε αν βρισκόμαστε καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού και αγιασμένοι με το Πνεύμα του το Άγιο. Εάν λοιπόν συμμετέχουμε κάθε Κυριακή, τότε η καρποφορία μας θα αυξάνει, γιατί ο Χριστός θα μένει μέσα μας, εμείς μέσα στο Χριστό, και όποιος απολαμβάνει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, τότε επειδή είναι γραμμένο χωρίς το Χριστό δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα, τώρα με το Χριστό
που κατοικεί μέσα μας, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, δηλαδή να καρποφορήσουμε πολύ και να χαίρεται ο Πατέρας και να συνεχίζει ο Γεωργός να μας καθαρίζει και να συνεχίζουμε να αυξανόμεθα στην καρποφορία. Τώρα μπαίνουμε όμως στο 7 εδάφιο, σε ένα άλλο επίπεδο ανθρωπίνης ευλογίας με τη χάρη του Χριστού μέσα στην άμπελο την αληθινή. Εάν μείνετε νεμή, που ήταν η προηγούμενη προϋπόθεση, και εγώ εν ημίν, αλλά ταυτόχρονα και η λόγη μου μείνωση εν ημίν, τότε θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Α, λοιπόν, η δεύτερη αρχή κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλεις να ζητάς ό,τι θέλεις από τον Πατέρα και να γίνεται σε σένα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μένεις μέσα στην άμπελο την αληθινή και ιδιαιτέρως να μένεις μέσα στο Χριστό και ο Χριστός μέσα σε σένα, όπως προείπαμε, αλλά να φροντίζεις οι λόγοι Του να μένουν μέσα σου. Οι λόγοι Του να μένουν μέσα σου. Δηλαδή, να μην τους απομακρύνεις, να μην τους αποβάλεις, να μην τους αρνείσαι. Δεν λέει κάποια από τα λόγια μου, όλα τα λόγια μου να χωράνε στην καρδιά σου και να μένουν στην καρδιά σου. Δηλαδή, ακούς το Λόγο του Θεού, μπεις, δεν είναι για μένα, για αυτόν τον μασκαρά τον αδελφό μου είναι. Δεν είναι για μένα, για τον άλλον είναι. Ή για μένα τα λέει αυτός. Και με πολλούς, με τέτοιους και άλλους πολλούς τρόπους να εξουθενούμε το Λόγο του Θεού που κηρύτεται μέσα στην άμπελο την αληθινή. Έστω και αν ο κήρυκας έχει κάνει κάτι πιο λάθος και έχει βάλει εσένα στο μυαλό του όταν μιλάει, που δεν το πιστεύω, αλλά λέω έστω, εσύ να πεις παρακυρίου είναι και αυτό, για μένα το λέει, Θεέ μου διόρθωσέ με. Δεν είναι καιρός να κρίνουμε το Λόγο του Θεού, αλλά είναι καιρός να αφήνουμε να χωράει στην καρδιά μας, δηλαδή να τον πιστεύουμε και να τον αποδεχόμαστε το Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί αν ο λόγος τον οποίο ακούμε είναι λόγος Θεού, καθώς είναι, και δεν νομίζουμε ότι είναι ανθρώπινος, τότε θα ενεργείται εάν μένει μέσα μας, δηλαδή αν το πιστεύουμε, γιατί ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Αδέλφια μου αγαπημένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ακούμε το Λόγο του Θεού να λέμε Λόγος Θεού είναι. Να μην λέμε τι λέει αυτός, ποτέ να μην το λέτε αυτό. Έστω και αν έχετε δίκιο. Ποτέ όμως να μην το λέτε. Καλύτερα είναι να προσευχόσαστε που πρέπει, Κύριε δώσ' του λόγια δικά σου να ακούσουμε, παρά να εξουθενούμε και να μην αφήνουμε το Λόγο του Θεού να μείνει μέσα μας. Εάν λοιπόν δεν εξουθενούμε, παραδεχόμαστε, αποδεχόμαστε, πιστεύουμε και τον βάζουμε στο Λόγο του Θεού στην καρδιά μας, τότε και μόνο τότε, ό,τι αν θέλετε θα ζητάτε και θα γίνεται σε εσάς. Να λοιπόν, πότε οι προσευχές μας είναι αποτελεσματικές. Έχω δει ανθρώπους, αδερφούς μέσα εδώ, που εξουθενούν το Λόγο του Θεού κάποιες στιγμές. Και προσεύχομαι για αυτούς και λέω διόρθωσέ τους Κύριε. Γιατί θα ζητάνε και θα γίνονται τα αντίθετα. Θα αγωνίζονται και ποτέ δεν θα επιτυγχάνουν. Θα τρέχουν και ποτέ δεν θα φτάνουν. Θα εργάζονται το έργο του Θεού και δεν θα έχουν αποτελέσματα. Τι θα είναι? Έρημοι. Ο Θεός να μας φυλάει. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους μας. Σε μένα έχει συμβεί. Θυμάμαι μια φορά ήταν χαρακτηριστική. Είχα πάει σε μια εκκλησία να ακούσω αυτόν τον αδελφό που μιλάει ωραία. Αρρώστησε ο αδελφός, ήρθε ένας άλλος που έλεγα ότι δεν μιλάει ωραία. Και ανακατεύτηκε η ψυχή μου. Λέω, τώρα έκανα τόσο κόπο και ήρθα να ακούσω
αυτόν τον άνθρωπο. Από ντροπή δεν έφυγα. Μπορεί να χαθεί κιόλας. Κάθομαι όμως, ακούω. Λες και μου μίλαγε εμένα ο ίδιος ο Θεός. Όχι λες, μου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός. Μπορεί να μην τα έλεγε κόμψα, αλλά μου μίλαγε εμένα ο Θεός. Μετανόησα και από τότε το απέρριψα αυτό. Αν όμως πεις, αυτός του το είπε και το είπε και άκουσε και... Ξέρετε πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό. Τάπες γιατί στάπανε. Και έρθει η Κυριακούλα μια φορά, τι μου κάνεις, με έκαψες αδερφέ. Λέω, τι σου κάνα ρε Κυριακούλα. Μου λέει, σήμερα έλεγα σε αυτήν την αδελφή έτσι και έτσι και ήρθες και τάπες από τον άμβονα. Και θα λέει, πω που πήγε και του τάπε όλα του κοροβέσει. Αδελφή, δεν μου τάπε, αλλά κι αν μου τα έλεγε, κακό είναι. Να δεχόμαστε το Λόγο του Θεού, σαν Λόγο Θεού, Λόγο Θεού καθώς είναι, για να ενεργείται στη ζωή μας. Και ενεργείται μόνο μεταξύ των πιστευόντων. Όταν όμως δεν χωράει μέσα μας τον αποβάλλουμε, μένουμε στο Χριστό, αλλά οι λόγοι του δεν μένουν μέσα μας. Ζητάμε και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Και ξερενόμαστε. Χάνουμε την παρουσία του Θεού. Χάνουμε τη χάρη του Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εν τούτο δοξάζεται το Θεό, ο Πατέρας μου, εις το να φέρετε καρπών άφθονων και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Πώς θα φέρουμε λοιπόν καρπών άφθονων, αν ακούμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού, τον αποδεχόμαστε, δεν τον κρίνουμε, δεν τον κατακρίνουμε, δεν τον διώχνουμε από την καρδιά μας, δεν τον διώχνουμε από την ψυχή μας, τον αποδεχόμαστε, μένει μέσα μας, δοξάζεται ο Πατέρας, γιατί αποδέχεσαι το Λόγο του Θεού, γι' αυτό και δοξάζεται ο Πατέρας. Και ο Πατέρας σου δίνει την ευλογία του να φέρεις καρπό πολύ. Και κατά αυτό τον τρόπο είσαι αληθινός μαθητής του Χριστού. Πότε είσαι αληθινός μαθητής του Χριστού? Όταν ακούς το Λόγο του Χριστού, μένεις μέσα στο Χριστό, δέχεσαι τα λόγια του σαν Λόγο Θεού, τα φυλάς στην καρδιά σου, δοξάζεις τον Πατέρα σου και ο Πατέρας σου δίνει μεγάλη καρποφορία εις δόξαν το ονόματός του του Αγίου. Αμήν. Θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Χριστού την άλλη Δευτέρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε αφενός μεν αμπέλη αληθινό του Κυρίου, αφετέρου κλίματα αληθινά του Κυρίου και τρίτον καρποφόρα κλίματα του Κυρίου εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.